Προφητεία Ζαχαρίου, το ανάγνωσμα. Πάγα λέγει Κύριος, χαίρε πόλη της Ιών, αλλά αλλάξατε από χαρά, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι. Σ' ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Θα εξαφανίσει τα άρματα από τον Εφραήμ και τα άλογα από την Ιερουσαλήμ. Θα συντρίψει τα τόξα τα πολεμικά και θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Η εξουσία του θα απλώνεται από τη μια θάλασσα στην άλλη και από το ποταμό Εφράτη ως τις άκρες της γης. Όσο για τους φυλακισμένους σας, λέει ο Κύριος, θα τους βγάλω από τη φυλακή που μοιάζει με λάκκο άνυδρο και θα το κάνω εξαιτίας της διαθήκης μου μαζί σας, που έχει επικυρωθεί με αίμα θυσιών. Γυρίστε πίσω στο όρος Σιών, εσείς φυλακισμένοι. Η ελπίδα σας δεν είναι μάταιη. Και σήμερα σας το επιβεβαιώνω. Θα σας αποζημιώσω διπλά. Θα χρησιμοποιήσω τους άντρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άντρες του Εφραήμ για βέλη και τους άντρες της Σιών σαν ξύφος, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων. Ο Κύριος φανερώνεται πάνω από το λαό του. Το βέλος του βγαίνει σαν αστραπή. Ο Κύριος ο Θεός σαλπίζει με τη σάλπιγγα και βαδίζει τους ανεμοστρόβιλους του νοτιά. Ο Κύριος του σύμπαντος θα τους περασπιστεί. Τα λιθάρια της φεντόνας του θα χτυπήσουν τους εχθρούς, θα τους ρίξουν στη γη και αυτά θα κοκκινήσουν από το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια και όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ο Θεός θα τους σώσει, γιατί αυτή είναι το ποιμνιό του, λαμποκοπούν στη χώρα του σαν πολύτιμα πετράδια. Πόσο ωραία θα είναι όλα, οι νέοι και οι παρθένες θα μεγαλώνουν με άφθονο στάρι και κρασί. Συνταφέντες ιδία του βαπτίσματος Χριστέ ο Θεός ημών, της αθάνατου ζωής ιξιώθημεν τη Αναστάση σου και ανυμνούντες κράζομεν ως ανά εν της υψής της ευλογημένος.